Η σχέση της με τον Ηλία Κασιδιάρη είχε απασχολήσει τα μέσα για πολλούς μήνες. Οι φωτογραφίες της πρωταθλήτριας Ευρώπης μαζί με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μάνη είχαν γίνει πρωτοσέλιδο. Σήμερα η Βούλα Παπαχρήστου μιλάει στο Σταρ για το οριστικό τέλος της σχέσης τους. Έγινε πολύ μεγάλος δώρος για τη σχέση που είχες με τον Ηλία Κασιδιάρη. Ναι. Έχετε χωρίσει. Φυσικά. Το έχεις αφήσει πίσω αυτό. Φυσικά, έχω αφήσει πάρα πολλά πράγματα πίσω, γιατί γενικά σαν άνθρωπος πιστεύω ότι επιβιώνω για τον εξής λόγο. Γιατί κοιτάω το παρόν, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και προσπαθώ να βελτιώνομαι σαν άνθρωπος και να κοιτάζω το μέλλον και να γίνομαι ακόμα καλύτερη. Το ρατσιστικό σχόλιο της αθλήτριας στο Twitter τη στέρισε τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Εκείνο το καλοκαίρι, μετά τον αποκλεισμό της, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής και η Βούλα Παπαχρήστου είχαν έρθει πιο κοντά. Σου είχε αφήσει κάτι αυτή η σχέση? Δεν θα ήθελα να το αναπτύξω. Αυτό είναι... Η κάθε σχέση αφήνει το δικό της απομεινάρι. Είτε είναι γνωστή που έτυχε να γίνει στα μίντια, είτε όχι. Η σχέση του Ηλία Κασιδιάρη με την αθλήτρια είχε γίνει γνωστή στα μίντια από τον Λευτέρη Χαχαμίδη, τον πρώην σύντροφο της Βούλας Παπαχρήστου, με τον οποίο ετοιμαζόταν να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο kickboxer μάλιστα είχε αποκαλύψει τότε σε συνέντευξή του ότι η αιτία του χωρισμού τους ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης. Έχεις πάει παρακάτω. Αυτό που σας είπα και πριν. Κοιτάζω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, κοιτάζω το μέλλον, κοιτάζω τη δουλειά μου, τις προπονήσεις μου οι οποίες είναι πάρα πολύ απαιτητικές. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας, η πρωταθλήτρια επέστρεψε στις προπονήσεις, διαψεύδοντας τις φήμες που την ήθελαν να κατεβαίνει ως υποψήφια στις δημοτικές εκλογές με τη Χρυσή Αυγή.